Εάν συμβεί το μοιραίο, λοιπόν, τι θα κουβεντιάζουμε τότε? Τι θα κουβεντιάζουμε? Απλά να αποδίδουμε ευθύνες? Πρώτων ευθυνών του επιχείρησε να θέσει τον Υπουργό Εσωτερικών ο βουλευτής του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης, περιγράφοντας με τον πλέον γλαφυρό τρόπο την κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία του Ηρακλείου. Έκανε λόγο για σχολικά συγκροτήματα αθωράκιστα απέναντι σε σεισμούς και άλλα φυσικά φαινόμενα, προτάσσοντας το γεγονός πως η σχολική στέγη στο Δήμο είναι άκρος γερασμένη. Όπως εξήγησε, το νεότερο σχολείο στην περιοχή χτίστηκε πριν από 20 και πλέον χρόνια, ενώ στην πλειοψηφία τους τα νηπιαγωγεία στεγάζονται σε χώρους μισθωμένους και ακατάλληλους. Στα σχολεία του Δήμου Ηρακλείου δεν έχει γίνει ολοκληρωμένος στατικός έλεγχος, ενώ ουσιαστικός δευτεροβάθμιος έλεγχος για στατική επάρκεια, για εξόδους διαφυγής, πυρασφάλεια, επάρκεια σε προάβλια και χώρους συγκέντρωσης. Εμείς τι κάνουμε πέρα από τον προσεισμικό έλεγχο που κάνει ο Δήμος? Είμαστε εδώ να τους συνδράμουμε με τους απαραίτητους πόρους και να έρθω στο δεύτερο επίπεδο της ερώτησής σας. Έχουν επαρκείς πόρους σήμερα οι Δήμοι για να κάνουν το έργο αυτό? Θα σας απαντήσω γενικότερα στη δευτερολογία μου και θα περιοριστώ τώρα στο Δήμο Ηρακλείου. Και συγκεκριμένα θα πω ότι μιλάμε για 5 διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία, 5 διαφορετικές χρηματοδοτήσεις, τις οποίες θα ήθελα συνοπτικά να αναφέρω για να είμαστε καθαροί ότι η κεντρική κυβέρνηση συνδράμει το Δήμο Ηρακλείου στο έργο του. Μιλάμε μέχρι στιγμής για εκταμιεύσεις ποσών 6,2 εκατομμυρίων ευρώ τα τελευταία χρόνια. Απαριθμώντας ένα προς ένα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που συνολικά, όπως υποστήριξε, διέθεσαν 6 και πλέον εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια στο Δήμο Ηρακλείου για ανάγκες προσεισμικού ελέγχου, συντήρησης και επισκευών στα σχολεία, ο Στέλιος Πέτσας υπεραμύνθηκε τη στήριξη του Υπουργείου με τα σχετικά κονδύλια. Επικαλούμενο στοιχεία από την Αντιδημαρχία Παιδείας του Ηρακλείου, ο Μανώλης Συντυχάκης παρουσίασε μια εκ διαμέτρου αντίθετη εικόνα, υποστηρίζοντας πως ακόμη εκκρεμεί η χρηματοδότηση με 1,5 εκατομμύριο ευρώ για αποκατάσταση μετά το σεισμό στα Αρκαλοχώρη. Ή εσείς λέτε αλήθεια ή εγώ λέω ψέματα? Προσέξτε να δείτε, λέτε τώρα ότι έχετε δώσει χρήματα στο Δήμο Ηρακλείου και έχει κάνει αντισεισμικούς ελέγχους. Λοιπόν, σας λέω ότι αυτά τα οποία σας ανέφερα στην πρωτολογία είναι αποτέλεσμα της συνάντησης που είχα εγώ με την Αντιδήμαρχο Παιδείας του Δήμου Ηρακλείου. Λοιπόν, ας βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του. Προφανώς δεν θα αποδείξουμε εδώ ούτε εγώ ούτε εσείς αν είμαστε ελέφαντες κτλ. Προσεισμικός έλεγχος γίνεται, δευτεροβάθμιος και όχι μόνο πρωτοβάθμιος. Οτιδήποτε χρειαστεί για την αποκατάσταση και ενίσχυση, φυσικά είναι αυτονόητο ότι θα ενισχυθεί ο Δήμος για τη χρηματοδότηση. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω όμως, επειδή πολύ σωστά λέτε, ότι τι κάνουμε για το γερασμένο σχολικό κτηριακό απόθεμα. Εκεί έχω να σας πω ότι μετά τον σεισμό στην Τουρκία, όπως ξέρετε, που δυστυχώς κόστησε τη ζωή σε τόσους χιλιάδες ανθρώπους μας και στη Συρία, υπάρχει σε εξέλιξη μια επιτροπή με εντολή του Πρωθυπουργού και είμαστε στην τελική φάση επεξεργασίας μιας διάταξης που θα έχει πολύ γρήγορη διαδικασία καθολικού προσεισμικού ελέγχου στα δημόσια κτίρια. Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Υπουργός Εσωτερικών έκανε λόγο για νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης για γρήγορη αντισεισμική διαδικασία ελέγχου στα δημόσια κτίρια μετά τη φωνική δόνηση στην Τουρκία.